Ελλάδα, εκπαίδευση τυφλών, έτος 2023. Εικόνα πρώτη. Η Εθνική Τράπεζα βγάζει στο σφυρί το μερίδιό της από το κεντρικό κτίριο της Σχολής Τυφλών της Θεσσαλονίκης, που είναι παράρτημα του ΚΕΑΤ, του Κέντρου Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών. Ένα κτίριο, κυρία Υπουργέ, τοπόσιμο, όμως τραγικά υποσυντηρημένο, το οποίο βεβαίως στεγάζει και το μοναδικό ειδικό δημοτικό σχολείο για τυφλούς και παιδιά με προβλήματα όρασης στη Βόρεια Ελλάδα. Πού θα πάνε αυτά τα παιδιά? Οφείλεται μια απάντηση. Την ίδια ώρα, εικόνα δεύτερη, το διατηρηταίο κτίριο, το επωνομαζόμενο Αμπέτιο Μέλαθρο, στη Σχολή Τυφλών εδώ στην Καλλιθέα, μένει εδώ και 24 χρόνια αναξιοποιητό μετά τις ζημιές που υπέστη από τους σεισμούς του 1999, όταν οι υπάρχουσες υπηρεσίες του ΚΕΑΤ και το ειδικό βεβαίως Σχολείο Τυφλών Καλλιθέας ασφικτιούν από την έλλειψη χώρων. Αυτό το επί 24 χρόνια εγκαταλειμμένο κτίριο θα μπορούσε βεβαίως και θα έπρεπε να αξιοποιηθεί για τους σκοπούς του Κέντρου Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών, κυρία Υπουργέ. Όμως ταυτόχρονα, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, πιθανά να το γνωρίζετε, είστε καινούρια στα καθήκοντα αυτά, αυτό το συγκεκριμένο κτίριο, το Αμπέτιο Μέλαθρο, γίνεται και αντικείμενο διεκδίκησης για αλλαγή χρήσης, για επιχειρηματικούς σκοπούς και από το Δήμο της Καλλιθέας, αλλά και από το Ινστιτούτο Αναπηρίας της ΕΣΑΜΕΑ. Και αν δεν έγιναν κινητοποιήσεις, κύριε Πρόεδρε, όλα τα προηγούμενα χρόνια για αυτό το κτίριο, από τη Συντονιστική Επιτροπή Αναπήρων, από το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων, από το Σύλλογο Εργαζομένων του ΚΕΑΤ στην Καλλιθέα, ώστε αυτό επιτέλους το κτίριο, ένα κτίριο βεβαίως παραδοσιακό και εντυπωσιακό, να συντηρηθεί, να αξιοποιηθεί και να αποδοθεί για τις ανάγκες των τυφλών. Γι' αυτό λοιπόν, με βάση αυτά, σας ρωτάμε, κυρία Υπουργέ, τι σκοπεύετε να κάνετε ώστε να ακυρωθεί καταρχάς αυτή η διαδικασία πώλησης του μεριδίου της Εθνικής Τράπεζας από το κτίριο της Σχολής Τυφλών Θεσσαλονίκης και να περάσει αυτό και τυπικά με όλες τις διαδικασίες στην ιδιοκτησία του ΚΕΑΤ, να δοθούν βεβαίως όλες οι αναγκαίες κρατικές πιστώσεις, να γίνουν κοινές οι μελέτες που θα έχουν βεβαίως και ένα κατεπήγοντα χαρακτήρα, γιατί καταλαβαίνετε ότι είναι χρονίζοντα τα προβλήματα, για να ανεγερθούν επιτέλους και νέες σύγχρονες κτηριακές εγκαταστάσεις για τις ανάγκες της εκπαίδευσης και της αποκατάστασης των τυφλών στη Βόρεια Ελλάδα, γιατί αυτές που υπάρχουν δεν είναι και οι καταλληλότερες. Να γίνει πλήρως λειτουργικό επιτέλους μετά από 24 χρόνια το Αμπέτιο Μέλαθρο στην Καλλιθέα, για να προκειμένου να αποδοθεί στο ΚΕΑΤ, σταματώντας και ακυρώνοντας, αν θέλετε, οποιαδήποτε άλλη συζήτηση για αλλαγή της χρήσης του. Και βεβαίως το μόνιμο αίτημα που έχουμε για τους εργαζόμενους στην ειδική αγωγή, αυτή κι αν έπρεπε να είναι μόνιμη και να μην είναι επικουρική και συμβασιούχη, ο λόγος νομίζω δεν χρειάζεται να εξηγηθεί, και βεβαίως να γίνουν εκείνες οι απαραίτητες προσλήψεις, έτσι ώστε επιτέλους αυτές οι υπηρεσίες, αυτές οι εξαιρετικές κοινωνικές υπηρεσίες, να λειτουργήσουν έτσι όπως πρέπει να λειτουργούν. Ευχαριστώ. Υπουργός, κυρία Ζαχαράκη, έχει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Δελή, ευχαριστώ ιδιαίτερα, κύριε συνάδελφε, για την ερώτηση την οποία απευθύνεται σήμερα. Και μάλιστα αυτονόητη υποχρέωση είναι και άμεση απόκριση του Υπουργείου σε αυτή την υπόθεση, η οποία βλέπω τουλάχιστον διαδικτυακά ότι εξελίσσεται τις τελευταίες μέρες. Και βέβαια αφορά εκατοντάδες ανθρώπους οι οποίοι έχουν δώσει τη ζωή τους. Μιλάω και για το προσωπικό, το οποίο πραγματικά δίνει τον καλύτερο εαυτό τους, αλλά και τους σπουδαστές, οι οποίοι πραγματικά εξαρτώνται από τη σχολή. Να θυμίσω βέβαια ότι ουσιαστικά το πρόσφατο της τοποθέτησης δεν θα δικαιολογούσε άγνοια επί του συγκεκριμένου ζητήματος, γιατί ξέρετε πάρα πολύ καλά και οι ίδιοι έχω θητεύσει ως Υπουργό Παιδείας και έχουμε βρεθεί πάρα πολλές φορές σε επίκαιρες ερωτήσεις, ειδικά για τα ζητήματα της ειδικής αγωγής. Θα ήθελα μάλιστα στην Ελλάδα του 2022 και 2021 να θυμίσω ότι έγιναν για πρώτη φορά διορισμοί στην ειδική αγωγή, πράγμα το οποίο φέρουμε ως τίτλο τιμής στη συγκεκριμένη κυβέρνηση και βέβαια συνέχισαν να γίνονται και το 2023. Αυτό το λέω για να θυμίσουμε ότι δεν είμαστε στο ιδανικό σημείο,
ούτε και στο ευκταίο. Είμαστε όμως στην αρχή του εφικτού για να μπορέσουμε να καλύψουμε αυτό το οποίο θα πρέπει να είναι πρωταρχικό μέλημα της πολιτείας, μια ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση και βέβαια στη μέρημνα για τους ανθρώπους με την αναπηρία. Ένα ζήτημα λοιπόν ζωτικής σημασίας που αφορά το μέλλον τους. Να θυμίσω για αυτούς που μας παρακολουθούν σήμερα και είμαι σήμερα και για τα υπόλοιπα μέλη του Κοινοβουλίου, τα σεβαστά μέλη που είναι εδώ, ότι το ΚΕΑΤ είναι ο φορέας υλοποίησης εθνικής πολιτικής για τα άτομα με αναπηρία όρασης και εκφραστής της και σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Λειτουργεί μάλιστα για περισσότερα από 100 χρόνια, παρέχει σπουδαίες υπηρεσίες για την ανεξάρτητη, αυτόνομη και αξιοπρεπή διαβίωση, αλλά και την πλήρη ένταξη των συμπολιτών μας με αναπηρία όρασης στο σύνολο, στο κοινωνικό σύνολο. Είναι υπηρεσίες οι οποίες συνεχώς θέλουμε να εξελίσσονται, να αναβαθμίζονται και βέβαια σε μια περίοδο που και η τεχνολογία εισέρχεται με πολύ γοργούς ρυθμούς να μπορούν να εναρμονίζονται έτσι ώστε να υπάρχουν οι δεξιότητες και οι συμπολίτες μας να μπορούν να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της εποχής. Η βιωσιμότητα και η λειτουργικότητα των εγκαταστάσεων είναι πρωταρχικό μέλημα, να ξέρετε, κύριε Δελή, για το νέο σύστατο Υπουργείο. Συνδέονται αναπόσπαστα και με το έργο του ΚΕΑΤ και βέβαια και το ομαλό καθεστώς των εργαζομένων, πρωτίστως όμως για την καλύτερη δυνατή υποστήριξη των ατόμων με αναπηρία όρασης στις όσο δυνατόν περισσότερες πτυχές, όπως ανέφερα ήδη, της κοινωνικής ζωής. Για βοήθεια για την κοινωνική στέγαση όσο γίνεται, για την ανεξάρτητη διαβίωση ή για το κομμάτι της εργασίας που για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό για τα άτομα με αναπηρία. Και δεν παίζουμε κανένα παιχνίδι με τόσο ευαίσθητα ζητήματα. Για να πάμε λοιπόν ακριβώς αυτή την ερώτηση, την οποία καλά κάνατε και θέσετε, να απαντήσουμε με απόλυτη καθαρότητα. Δεν τίθεται θέμα πώληση του συγκεκριμένου κύματος. Δεν τίθεται κανένα ζήτημα πρόθεσης πώλησης από την τράπεζα. Τις προηγούμενες μέρες ήρθαμε σε επαφή με την ηγεσία της τράπεζας και βέβαια με ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον, το οποίο πρέπει να σας πω ότι εντόπισα και από τον κύριο Μιλιονά. Είναι ένα σύνθετο ιδιοκτησιακό καθεστώς. Καλά κάνετε και το θέτετε. Είναι ένα εξαδιαιρέτου μερίδιο ιδιοκτησίας 69,1% που ανήκει στο υποκαθάριση σωματείο Φιλανθρωπική Οργάνωση Προστασίας Τυφλών Βορείου Ελλάδας Ήλιος και η τράπεζα της Εθνική Τράπεζα έχει εξαδιαιρέτου το 30,9. Λοιπόν, να το πούμε και από εδώ πέρα, γιατί σίγουρα μας παρακολουθούν και οι γονείς, οι ίδιοι οι σπουδαστές, βέβαια το προσωπικό. Δεν πρόκειται να απολυθεί. Δεν τίθεται τέτοιο ζήτημα. Δεν τίθεται καν ζήτημα πώλησης, για την ακρίβεια. Και επαναλαμβάνω, έχουμε προχωρήσει τις επαφές μας με την τράπεζα. Θα συνεργαστούμε μάλιστα στενά στο σημείο και στο επίπεδο που μπορούμε και εμείς για την επίλυση των ιδιοκτησιακών ζητημάτων προς όφελος της διατήρησης και αξιοποίησης του ιστορικού αυτού ακινήτου. Έχει ένα μοναδικό πολιτιστικό πρόσημο, από εκεί κατάγεστε, ξέρετε πάρα πολύ καλά, από τη Θεσσαλονίκη, για την πόλη, χωρίς βέβαια να θέλουμε να περιεμποδίσουμε την απρόσκοπτη λειτουργία του παραρτήματος. Και βέβαια, να πάω και σε ένα δεύτερο επίπεδο, να σας πω ότι ενημερώθηκα από την τράπεζα ότι υπάρχει και πρόθεση και για δωρεά από μέρους τους του συγκεκριμένου μεριδίου, το 30 δηλαδή, όταν επιληθούν βέβαια τα ιδιοκτησιακά ζητήματα, τα οποία νομικά αντιλαμβάνονται ότι έχουν ένα βάρος ιδιαίτερο προς να επιληθούν. Υπάρχει όμως μια διαδικασία καθάρισης ούτως ή άλλως από πλευράς και του 60,9, δηλαδή του μεριδίου του που υπάρχει στο υποκαθάριση σωματείο. Άρα, απάντηση στο πρώτο κομμάτι, θα συνεχίσω με τη δευτερολογία. Δεν υπάρχει πρόθεση πώλησης του συγκεκριμένου μεριδίου. Αυτό το ζήτημα ενέκυψε τις τελευταίες μέρες και προφανώς είχαμε και ευθύνη και υποχρέωση να απαντήσουμε. Καμία δηλαδή ανησυχία δεν θα πρέπει αυτή τη στιγμή να κυριαρχεί στους ανθρώπους οι οποίοι ευλόγως μπορεί να είδαν κάτι και να ανησύχησαν τις τελευταίες μέρες. Ο κύριος Δελής έχει το λόγο για την δευτερολογία του. Ναι, κύριε Πρόεδρε. Κρατάμε την υπόσχεση της κυρίας Υπουργού για την μη πώληση του συγκεκριμένου μεριδίου της Εθνικής, αν και η διαδικασία εξελίσσεται, δεν έχει ακυρωθεί από όσο γνωρίζουμε, και εξελίσσεται εδώ και μήνες. Εδώ θα είμαστε να το παρακολουθούμε. Εν πάση περιπτώσει, το επίσημο κράτος δεν είναι και τόσο συνεπές στις υποσχέσεις που κάθε φορά δίνει και αυτό δεν έχει καμία προσωπική αιχμή. Πράγματι, μιλήσατε για την πείρα σας στην ειδική αγωγή από την προηγούμενη θητεία σας στο Υπουργείο Παιδείας. Θα συμφωνήσω μαζί σας. Αυτό αυξάνει βεβαίως τις απαιτήσεις και από το πρόσωπό σας. Καταλαβαίνετε. Μιλήσατε για το σύνθετο ιδιοκτησιακό καθεστώς, ένα πραγματικά δεδαλώδες καθεστώς που εμποδίζει την λειτουργία ουσιαστικά αυτών των κοινωνικών δομών. Δύο είναι αυτές, στην Καλλιθέα και στην Θεσσαλονίκη. Θα πρέπει κάποια στιγμή να επιληθεί αυτό το σύνθετο ιδιοκτησιακό καθεστώς και να αποδοθεί στο δημόσιο, κανονικά,
το οποίο θα χρηματοδοτεί και θα έχει στην ευθύνη του την πλήρη λειτουργία. Μιλήσατε, ανοίξατε το ζήτημα της προσφοράς, της λειτουργίας του ΚΕΑΤ, του Κέντρου Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών. Θα ήθελε και τη μεγάλη του προσφορά εδώ και δεκαετίες. Έτσι είναι, θα συμφωνήσουμε. Πρέπει να συμφωνήσουμε όμως και σε κάτι άλλο. Ότι αυτό το κέντρο, το ΚΕΑΤ, όλα τα τελευταία χρόνια υποβαθμίζεται σταθερά, κυρία Υπουργέ. Και υποβαθμίζεται και από την έλλειψη σύγχρονων επιστημονικών προγραμμάτων. Υποβαθμίζεται και από τους ελάχιστους μόνιμους εργαζόμενους που έχουν απομείνει, αφού οι περισσότεροι είναι συμβασιούχοι. Και επιπλέον στην Καλυθέα, ξέρετε, αυτό το ΚΕΑΤ λειτουργεί με έναν τρόπο έως πολύ τριχοτομημένο. Εκτός από το ειδικό σχολείο των τυφλών, υπάρχει και μία ΑΜΚΕ, η λεγόμενη πρωτοπορία, υπάρχει και ένα ΚΔΑΠ τυφλών. Θα ήθελα να πω εδώ με την ευκαιρία ότι η εκπαίδευση των τυφλών στη χώρα μας δυστυχώς πάει από το κακό στο χειρότερο τα τελευταία χρόνια και αυτό φαίνεται από τους αριθμούς των μαθητών με προβλήματα όρασης και τυφλότητας που λιγοστεύουν όλο ένα και περισσότερο στις δομές τις οποίες φοιτούν, από τη στιγμή που δεν παίρνουν βέβαια την ανάλογη στήριξη με βάση τις δικές τους εκπαιδευτικές ανάγκες. Τα ειδικά δημοτικά σχολεία, τα ειδικά σχολεία τυφλών σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη δεν λειτουργούν με κανονικό προσωπικό παρά με ένα μεγάλο ποσοστό αναπληρωτών. Πολλές φορές στα τμήματα, κυρία Υπουργέ, υπάρχουν παιδιά τα οποία έχουν εκτός από προβλήματα όρασης έχουν και άλλα προβλήματα αναπηρίας και αυτό, ξέρετε, δεν βοηθά καθόλου όταν είναι μέσα στην ίδια αίθουσα παιδιά με διαφορετικές εκπαιδευτικές ανάγκες να προαχθεί η εκπαίδευση. Υπάρχουν ελλείψεις σε ειδικότητες, υπάρχουν ελλείψεις σε σύγχρονα εποπτικά μέσα. Καταλαβαίνετε ότι αυτά τα ειδικά σχολεία και ειδικά με τους τυφλούς, τα εποπτικά μέσα παίζουν καθοριστικό ρόλο για την εκπαίδευση αυτών των παιδιών. Και θα θέλαμε εδώ μια απάντηση. Είναι νομίζω ντροπή για τη χώρα μας και δεν λυπάμαι τη λέξη να την πω, το ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει τον 21ο αιώνα ούτε γυμνάσιο ούτε λύκειο για τους τυφλούς. Η εκπαίδευσή τους σταματάει στο ειδικό δημοτικό σχολείο. Τι είναι αυτό τώρα, είναι η λεγόμενη συμπερίληψη, η λεγόμενη ένταξη, να τα πετάξουμε έτσι τα παιδιά όλα στα γενικά σχολεία, αδιαφορώντας για τις ειδικότερες ανάγκες τους. Να θυμίσουμε εδώ ότι στο ΚΕΑΤ έκλεισε ένα οικοτροφείο που έδινε πραγματικά ζωή εκεί στο χώρο αυτό και για να μην πούμε βεβαίως για την επαγγελματική εκπαίδευση των τυφλών όπου ουσιαστικά γίνεται μέσα από αρκείται σε κάποια υποβαθμισμένα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης κυρίως οθώντας αυτούς τους ανθρώπους σε εργασίες τηλεφωνικών παραγωγών και η απόδειξη της υποβάθμισης των επαγγελματικών δικαιωμάτων αυτών των ανθρώπων, των τυφλών και αυτών που έχουν προβλήματα όρασης, είναι ότι σε σχέση, κυρία Υπουργέ, με πριν 40 χρόνια, είναι μόνο 10% αυτοί που εργάζονται σε σχέση με αυτούς που εργαζόταν πριν από 40 χρόνια και αυτό δεν είναι καθόλου, καθόλου τιμητικό. Τα είχαμε πει όλα αυτά, θέλω να θυμίσω εδώ, επειδή η ερώτηση απευθύνεται βέβαια στην Υπουργό, αλλά απευθύνεται και συνολικά στην κυβέρνηση, τα είχαμε απευθύνει με μία ερώτηση, κύριε Πρόεδρε, την 21-28 στις 7 Φεβρουαρίου του 2023, η οποία παραμένει έως και σήμερα αναπάντητη. Αυτό που χρειάζεται, κυρία Υπουργέ, κλείνοντας, είναι ότι θα πρέπει να δοθούν λύσεις, αυτό ζητάμε εμείς, με βάση τις σημερινές, τις σύγχρονες ανάγκες αυτών των παιδιών. Δεν μας άρεσε καθόλου αυτό που είπατε πριν για την βιωσιμότητα και τη λειτουργικότητα αυτών των υπηρεσιών. Αυτές οι λέξεις μας προξενούν πολύ μεγάλους προβληματισμούς και φόβους για το τι μέλη να εξελιχθεί. Ξέρουμε πολύ καλά, όπως και εσείς, το τι κρύβεται πίσω από αυτές. Για να μην μιλήσουμε για τα χοντρά οικονομικά παιχνίδια που παίζονται σε αυτές τις δομές. Και βεβαίως είναι ότι θα πρέπει να αναπτυχθούν, όχι μόνο θα πρέπει να διατηρηθούν και να ενισχυθούν αυτές οι δομές, κύριε Πρόεδρε, θα πρέπει να δημιουργηθούν και καινούργιες. Γιατί οι ανάγκες είναι πάρα πολλές. Όπως είναι για παράδειγμα η ίδρυση του γυμνασίου και του λυκείου. Μεταφέρουμε εδώ τα προβλήματα και τις αγωνίες αυτού του κόσμου, που δεν είναι και λίγες. Και βεβαίως τηλητεύουμε τις ευθύνες όλων των κυβερνήσεων γύρω από τα ζητήματα και τα δικαιώματα αυτών των συνανθρώπων μας. Σας ευχαριστώ. Το λόγο έχει η Υπουργός, κυρία Ζαχαράκη.
Αυτό το οποίο προτείνω, κύριε Δελή, πιθανότατα είναι να γίνει μια συνολική συζήτηση ακόμα και στην Επιτροπή Μορφωτικών και Κοινωνικών Υποθέσεων, γιατί δεν θέλουμε και την παρουσία του Υπουργείου Παιδείας. Μιλήσατε τόσο ή άλλως για τη συνέχιση της ειδικής εκπαίδευσης των παιδιών με αναπηρία όρεσης, για να δούμε ακριβώς τι γίνεται στη συνέχιση των σπουδών τους ή τι γίνεται. Εγώ συμφωνώ ότι θα πρέπει και στο κομμάτι της επαγγελματικής κατάρτισης να δούμε λύσεις. Περισσότερα η ΕΕΚ για τους συμπολίτες μας με αναπηρία και σίγουρα το θέμα των ΕΕΚ, των ειδικών επαγγελματικών, δηλαδή δομών, είναι κυρίως και μεγαλύτερα παιδιά πριν την μορφή του ΕΕΚ, αλλά καλύτερα προτείνω για να γίνονται ουσιοδός, αν θέλετε, οι συζητήσεις και όχι απλά σε επίπεδο εντυπώσεων, να πάμε στις ειδικές επιτροπές και να έρθει πράγματι το κάθε Υπουργείο να καταθέσει εκείνη τη στιγμή όχι μόνο τα υλοποιημένα πράγματα, αλλά κυρίως και αυτά τα οποία έχει προγραμματίσει ή και πώς μπορούν και οι νέες προγραμματικές περίοδοι, το νέο ΕΟΣΠΕ δηλαδή, να μας συνδράμουν ως προς αυτό. Διαφωνώ σε αυτό το οποίο λέτε για κρυφά νοήματα πίσω από τις λέξεις. Η βιωσιμότητα ενός κτηρίου, η βιωσιμότητα ενός θεσμού έχει να κάνει με το πόσο και το κράτος θα φροντίσει έτσι ώστε και με την πρόσληψη νέου προσωπικού, το διορισμό για να είμαι ακριβής, ή το να μπορέσει να συντηρήσει τα κτηριά του σε ένα δύσκολο συγκείμενο. Κανείς δεν είπε ότι υπάρχει πακτολός χρημάτων κάθε φορά, αλλά πρέπει να κάνουμε την καλύτερη διαχείριση. Έγινε καλύτερη διαχείριση και στα κέντρα πρόνοιας ανά την Ελλάδα, έτσι ώστε να μπορούμε να συντηρούμε καλύτερα τα κτηριά μας. Να γίνουν ενεργειακές αναβαθμίσεις. Έχουν ενταχθεί πολλά εξ αυτών στο πρόγραμμα Ηλέκτρα. Συμφωνείτε, φαντάζομαι, μαζί μου ότι μετά από πάρα πολλά χρόνια πιθανότατα να ανοίξει ένα παράθυρο ελπίδας έτσι ώστε να αρχίσουν να γίνονται έργα σε παλιά κτίρια. Έχετε δίκιο, τα οποία δυστυχώς έχουν υποστεί και τις συνέπειες του χρόνου. Επειδή όμως σας οφείλω απάντηση για το αμπέτιο, πριν δεν προλάβαμε λόγω του χρόνου, οφείλουμε να το προσθέσουμε και αυτό. Είναι εγκαταστάσεις λοιπόν, το είπατε κι εσείς, ότι μιλάμε για πάρα πολλά χρόνια από τον σεισμό του 99, το οποίο το έχουν καταστήσει και πρέπει να το καταλάβουν όλοι. Ότι μιλάμε για ένα κτίριο το οποίο είναι μη αξιοποιήσιμο τα τελευταία χρόνια. Βασική μας επιδίωξη είναι το αμπέτιο Μέλαθρο. Θα ήθελα μετά από 4 χρόνια να πούμε ότι ένα διατηρητέο κτίριο με τεράστια ιστορία και προσφορά να αποκτήσει πάλι ζωή. Πράγματι υπήρχε η σκέψη της σύναψης προγραμματικής σύμβασης με το σύνδεσμο Δήμων Νότιας Αττικής, προκειμένου να υλοποιηθούν οι σχετικές εργασίες αποκατάστασης με ευθύνη και κάλυψη του κόστους από τον τελευταίο. Αλλά ποιος θα αξιοποιήσει τις εγκαταστάσεις? Το ΚΕΑΤ. Εποφελία του ΚΕΑΤ. Ποιος θα διατηρήσει την κυριότητα? Το ΚΕΑΤ. Ποιος θα διασφαλίσει και το δημόσιο χαρακτήρα του διατηρητέρου κτηρίου? Προφανώς η λειτουργία του ΚΕΑΤ. Άρα, με μεγάλη χαρά να το συζητήσουμε αυτό. Δεν έχει ακόμα υπογραφεί η συγκεκριμένη σύμβαση. Υπήρχε η πρόθεση. Θα εξεταστούν όλες οι πλευρές και εκφάνσεις αυτής της συγκεκριμένης σύμβασης. Τι δεν θα αμφισβητηθεί όμως? Αυτά τα 3 βασικά στοιχεία τα οποία σας είπα πριν. Ποιος διατηρεί την κυριότητα? Εποφελία ποιου είναι η συγκεκριμένη ή θα ήταν η συγκεκριμένη σύμβαση, αλλά και ποιος θα είναι ο δημόσιος χαρακτήρας ο οποίος εξασφαλίζεται γι' αυτό. Μου δίνεται όμως μια πολύ μεγάλη ευκαιρία σήμερα, αφού ανοίξατε και το θέμα γενικότερα των πολιτικών για τους συμπολίτες μας με αναπηρία, να σας πω λίγα πράγματα μέσα στον χρόνο, ελπίζω, ίσως με ένα λεπτό έτσι, την ανοχή του Προεδρείου γενικά για την παροχή ίσων ευκαιριών για τους συμπολίτες μας με αναπηρία. Είναι και στρατηγική στόχη του σε όλο το Υπουργείο μας. Μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης και το ΕΣΠΑ, επιδιώκουμε να έχουμε εργαλεία για την ενίσχυση της ανεξάρτητης διαβίωσης και της συμμετοχής στην κοινωνική και εργασιακή ζωή. Θέλουμε να δούμε τα ποσοστά τα οποία αναφέρατε μόλις πριν για τη μείωση της συμμετοχής των συμπολιτών μας με αναπηρία όρασης στο κομμάτι της εργασίας. Θέλουμε να αξιοποιήσουμε το νέο ΕΣΠΑ έτσι ώστε να μπορούν να δουλέψουν, όχι απλά να αποσχοληθούν και να αποκτήσουν μια εμπειρία σε κομμάτια τα οποία μπορούν να συνδράμουν σε εργασίες και να παραμείνουν τους ή άλλους αυτές τις υπηρεσίες. Απαραίτητη προϋπόθεση, όχι μόνο για το κομμάτι των συμπολιτών μας με αναπηρία όρασης, είναι αποϊδρυματοποίηση και ολοκλήρωση της επαγγελματικής αναδοχής των ενηλίκων με αναπηρία, αλλά και την μεταφορά των εφήβων από δομές παιδικής προστασίας σε διαμερίσματα ημιαυτόνομης διαβίωσης. Αυτό είναι ένα ευρύτερο πλαίσιο, ήθελα να το θέσω και ήθελα να ακουστεί. Και βέβαια, και θέλω να επισημάνω και ξανά το όραμα, το οποίο είχε εκφραστεί και από την προηγούμενη πολιτική ηγεσία, το 2030 να μην υπάρχει κανένα παιδί με αναπηρία σε ίδρυμα. Αυτό είναι μια ευρύτερη δέσμευση. Προσπαθούμε να την τηρήσουμε στο ακέραιο, όπως επίσης να τηρήσουμε και στο ακέραιο την τήρηση στο ακέραιο το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για άτομα με αναπηρία. Έχουμε την κάρτα αναπηρίας, η οποία ήδη έχει ληφθεί από πάρα πολλούς συμπολίτες μας. Ουσιαστικά απολαμβάνουν τα κοινωνικά ωφέλη χωρίς να χρειάζεται και απαιτείται να προσκομίσουν περαιτέρω δικαιολογητικά. Και βέβαια με συνεχείς πράξεις για βελτίωση προσβασιμότητας σε κατοικίες, χώρους εργασίας και δημόσιες υπηρεσίες. Και βέβαια ένα πολύ σημαντικό θέμα το οποίο, κύριε Δελή, πρέπει να συζητήσουμε είναι και η βελτίωση της λειτουργίας των ΚΕΠΑ. Δεν έχουμε την αρμοδιότητα λειτουργίας, αλλά αν δεν βελτιωθεί η λειτουργία του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας, είναι μια αλυσίδα μετά πραγμάτων τα οποία καθυστερούν. Δεν παραλείπω τελευταίο το μεγάλο στίχημα
ατύχημα το πρόγραμμα προσωπικού βοηθού. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε πιθανές δυσκολίες και προκλήσεις από την εφαρμογή στο πεδίο. Θέλουμε συνεχώς να το βελτιώνουμε. Να ξέρετε πάντως ότι θα δουλέψουμε με όλες μας τις δυνάμεις, όσες έχουμε, λίγες ή πολλές, για την ενθάρρυνση και των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, έτσι ώστε να μπορέσουμε να μιλήσουμε για πιο αποτελεσματική μάθηση και εν τέλει βέβαια και εργασία και απασχόληση, ισότιμη συμμετοχή στην κοινωνική ζωή. Σας ευχαριστώ πολύ.